αγωνία για την αποστολή της στο σύγχρονο κόσμο. Σας ευχαριστώ και για το πολύτιμο δώρο σας, το οποίο δέχομαι ως έκφραση της αφοσιώσεως των φιλογενών ανθρώπων του Δήμου Ηρακλείου προς την Εκκλησία τους. Από όσα είπατε τόσο όμορφα, φανερώνεται έκδηλα η αρχοντιά και το μεγαλείο τούτου του τόπου και η τιμή που γίνεται σήμερα στο πρόσωπό μου αποδίδεται πάρα αυτά στην Αγία μας Εκκλησία, σε εκείνην που οφείλομαι τα πάντα. Πιστέψτε με, μόνο για αυτήν και για την Αγία της Παράδοση δέχθηκα να γίνονται αυτά εδώ. Θα ήθελα να έλθω απλά και διακριτικά, αγαλινά και σιγανά, όπως θα έλεγε ο Κορνάρος, χωρίς επισημότητες, για να αρχίσω τη διακονία μου. Αλλά αλλιώς σκελεύουν τα ιερά και τα θέσμια και πρέπει να υπακούσω. Με βαθιά συγκίνηση, αποδεχόμενος την κλίση του Θεού και το επίταγμα της Εκκλησίας, επανέρχομαι σήμερα στο Ηράκλειο, στη θαλασσοφύλλητη και ιστορική αυτή πολιτεία, στην έδρα της Εκκλησίας Κρήτης. Σκύβω και προσκυνώ το μυροβόλο χώμα αυτής της πολιτείας που πριν από ένα ακριβώς αιώνα δέχθηκε την προσφυγική μικρασιατική μας οικογένεια. Μια γιαγιά με την εικόνα του Αγίου Μινά στο ένα χέρι που την οδήγησε εδώ στο δικό του τόπο και με 5 παιδιά στο άλλο, μεταξύ των οποίων τον 8χρονο τότε πατέρα μου. Προσκυνώ το χώμα αυτής της πολιτείας που πριν από μισό και πλέον αιώνα υποδέχθηκε τη γέννησή μου, καρπό του γάμου του με την εκ της ενδοχώρας του Ηρακλείου μητέρα μου. Σήμερα, δια του δικού σας αρχοντικού στόματος, υποδέχεται την αναγέννησή μου στην εκκλησιαστική αυτοπροσφορά. Επιστρέφοντας στο μεγάλο κάστρο της καρδιάς μου και στον Άγιο Μινά μας, κρατώντας το ίδιο μικρασιάτικο οικογενειακό κοιμήλιο της εικόνας του, αντικρίζω τα πρόσωπά σας και δοξάζω το Θεό, γιατί βλέπω στα μάτια σας την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα και τη θέληση να μείνετε εδραίοι στις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Κρήτης μας. Πιστή στην Εκκλησία που μας αναγεννά καθημερινά. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας αγκαλιάσω έναν έναν και να σας πω το πόσο σας αγαπώ και πως ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε το πολύτιμο δώρο να σας έχω παιδιά, φίλους και αδέλφια μου. Γνωρίζω μάλιστα από παλιά την ευλάβεια και τη φιλοτιμία σας και είμαι βέβαιος πως το χέρι του Θεού οδήγησε τα βήματά μου εδώ για να ζήσω όχι απλά δίπλα σας, αλλά μαζί σας, όσο Εκείνος θελήσει, για να γίνω πατέρας και αδελφός σας, να γίνω ο δικός σας άνθρωπος που θα κάνει τους πόνους και τους πόθους σας δικούς του πόνους και πόθους, τις αγωνίες και τα άγχη σας, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς σας, θέματα της καθημερινής του προσευχητικής και στοργικής φροντίδας. Αγαπητά μου παιδιά, αδελφοί Καστρινοί και φιλοκαστρινοί, έρχομαι ως πατέρας της μεγάλης πνευματικής μας οικογένειας για να λέγω σε όλους διαρκώς πως η αγκαλιά του Θεού και της Εκκλησίας μας είναι ανοιχτή, πως δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον, και για να σας απευθύνω τούτη την προτροπή και παράκληση όπως κάνω τόσα χρόνια. Αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε. Ζητώ τη συνδρομή των προσευχών σας. Ζητώ τη συνδρομή των προσευχών σας με πρώτη αυτή του Οσίου Προκατόχου μου Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου, που ευλογεί την είσοδό μου
από το χώρο της Αγίας Υπομονής Του, για να γίνομαι καθημερινά όλο και πιο συνεπής απέναντι στις ευεργεσίες του Παναγάθου Θεού. Σας ασπάζομαι όλους με αγάπη πατρική και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Αγία Συμπόρευσή μας στην πλατιά στράτα της κοινής μας ζωής, η απαρχή της οποίας μόλις έγινε. Να εύχεστε και εσείς γι' αυτό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.